Μπαράζ επιθέσεων λύκων σε κυνηγόσκυλα καταγράφεται εδώ και μερικά χρόνια στην ευρύτερη περιοχή του νομού Εύρου. Εντός του 2021 τα περιστατικά έχουν αυξηθεί δραματικά με τους κυνηγούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς την πολιτεία προκειμένου να πάρει εξειδικευμένα μέτρα για τον περιορισμό των αριθμών των λύκων. Αυτό βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στον Εύρο ή στην Ελλάδα, αλλά γενικότερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως κάθε χώρα ξεχωριστά οφείλει να λάβει τα μέτρα για την μείωση του αριθμού των λύκων παρά το γεγονός ότι παραμένει ως προστατευόμενο είδος. Η λύκη πλέον έχουν φτάσει πολύ κοντά σε αστικές και περιαστικές περιοχές. Στην περιοχή μας, στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου, έχουμε καταγραφεί περισσότερες επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της ελληνικής επικράτειας, που πολλές φορές έχουν αποτέλεσμα, μάλλον τις περισσότερες φορές έχουν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των τετράποδων οφείλων μας. Οι ζημιές είναι τεράστιες, οι κυνηγοί βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση, δεν ξέρουν πού να πάνε να κάνουν τη δραστηριότητά τους, την σύνομη κατά τα άλλα δραστηριότητα του κυνηγιού, και αυτό έχει φέρει αγανάκτηση στους κόλπους κυνηγητικής οικογένειας και φοβούμαστε ότι το κακό θα συνεχιστεί αν δεν παρθούν άμεσα κάποια μέτρα, αν δεν αλλάξει και το νομικό πλαίσιο προστασίας από το λύκου και αν η ίδια η πολιτεία, είπαμε, δεν μεριμνήσει ώστε να παρθούν μέτρα ρύθμισης, δηλαδή μείωσης του πληθυσμού του εκεί και όπου χρειάζεται. Τα τελευταία χρόνια οι λύκοι επιτίθενται σε σκυλιά της κατηγορίας των ιχνηλατών και εκτιμάται πως σταδιακά θα ξεκινήσουν και επιθέσεις σε πουλόσκυλα. Οι επιθέσεις δεν φαίνεται να προκαλούνται λόγω παραβίασης των περιοχών της εκάστοτε αγέλης, αντιθέτως οι λύκοι έχουν πλέον τοποθετήσει τα σκυλιά στις διαθέσιμες τροφές τους. Αυτό προκαλεί μεγάλη ανησυχία, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο να ξεκινήσουν επιθέσεις εντός οικισμών σε οικόσιτα ή αδέσποτα σκυλιά. Είναι γεγονός ότι πλέον οι λύκοι έχουν αλλάξει συμπεριφορά και συνήθειες. Παλαιότερα αποφεύγανε πάρα πολύ το σκύλο και τον άνθρωπο. Σήμερα βλέπουμε ότι η συμπεριφορά τους αυτή έχει αλλάξει κατά πολύ. Δεν φοβούνται τον άνθρωπο και πολύ δε περισσότερο ορμάνε στα σκυλιά, όχι απλώς για να τα σκοτώσουν, αλλά για να τα φάνε. Δηλαδή ο σκύλος πλέον αποτελεί τροφή για τους λύκους. Και έτσι όπως θα πάει η κατάσταση, είναι πολύ πιθανόν, το απευχόμαστε βέβαια, να μπουν οι λύκοι μέσα στα πάρκα, μέσα σε οικιστικά περιβάλλοντα και να έχουμε επιθέσεις εκεί σε ζώα συντροφιάς. Δυστυχώς το φαινόμενο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στον τόπο μας και δεν υπάρχει ημέρα, δεν υπάρχει αγωνιστική σε εισαγωγικά, ιδίως Τετάρτη, Σαββατοκύριακο, που να μην έχουμε ένα ή πολύ περισσότερα κρούσματα πάνω σε κυνηγόσκυλα στην περιφερειακή ενότητα του Εύρου. Μόλις προσφάτως, το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Εύρος μεταφέρθηκε στην συνεδρίαση της Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, προκειμένου να συνταχθεί σχετικό υπόμνημα και να παραδοθεί στο αρμόδιο Υπουργείο. Το πρόβλημα των λύκων στην περιοχή έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις και παρά τις προσπάθειες των κυνηγών, παραδείγματος χάρη να αφαιρέσουν το κουδούνι από τα ζώα ή να μην επισκέπτονται τις περιοχές που γνωρίζουν πως παραμονεύουν λύκοι, οι επιθέσεις στα ζώα τους συνεχίζονται. Η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, βλέποντας το πρόβλημα να οξύνεται τελευταία χρόνια, δημιούργησε εδώ και ένα χρόνο καταγραφή, μια διαδικτυακή έρευνα καταγραφής επιθέσεων λύκων σε κυνηγόσκυλα, που εύκολα μπορεί κάποιος συνάδελφος κυνηγός να μπει και να την συμπληρώσει αυτή τη φόρμα στην περίπτωση που είναι παθών, μέσα στην ιστοσελίδα της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας ή να έρθει σε επαφή κατά τόπους με τον δικό του σύλλογο τον κυνηγητικό ή με μένα προσωπικά όσοι με γνωρίζουν στην περιοχή και να γίνει καταγραφή. Με αυτόν τον τρόπο η Κυνηγητική Ομοσπονδία προσπαθεί να συγκεντρώσει τα στοιχεία αυτά που απαιτούνται ώστε να τεκμηριώνουν αυτές τις επιθέσεις και να φανερώνουν το μέγεθος του προβλήματος στο βαθμό που υπάρχει. Παράλληλα βέβαια δεν σταθήκαμε μόνο εκεί, έχουμε κάνει πάρα πολλές ανακοινώσεις και στον ελληνικό και στο διεθνή τύπο και στα διεθνή φόρουμ σε όλα τα συνέδρια που ασχολούνται με την διαχείριση της άγριας ζωής και έτσι καταφέραμε πέρσι σε Παγκόσμιο Συνέδριο Θηραματοβιολογίας να είναι ένα βασικό θέμα συζήτησης η αλλαγή συμπεριφορά του λύκου και ο τρόπος που χρειάζεται να διαχειριστούμε διαφορετικά τους πληθυσμούς τους.